καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε τώρα? Τώρα αρκετά καλά και με πολύ σοβαρότητα. Διαπιστώνω αυτά που είπατε και αυτά που είδα. Είσαστε αρκετά μέσα. Κύριε Κόνστα, θέλω να πω το εξής. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πέρασαν αυτή την περιπέτεια, μιλάμε για 5.000 ανθρώπους χθες, μίλησαν και μίλησαν με μια τρομερή αξιοπρέπεια. Ο άνθρωπος που βλέπετε βγήκε από το πρωί σε τηλεοπτικούς σταθμούς, βγήκε και στον Sky και αλλού. Ήταν από εκείνους που μας έδωσαν ανάγλυφα, θα έλεγα, την εικόνα. Με την ίδια αξιοπρέπεια και νυφαλιότητα, χωρίς ένταση τόσο που λες, μα πραγματικά το θαυμάζω. Ήταν από εκείνους που είπαν σώστε μας γιατί δεν πάει άλλο. Είστε, θα πούμε την ηλικία γιατί εσείς την είπατε, είστε στα 75, έτσι δεν είναι? Στα 70. Στα 70, συγγνώμη, έβαλα και 5 χρόνια παραπάνω. 75 ήταν ο άλλος. Α, ήταν ο άλλος κύριος, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Που πείτε μας... έπασχε από ασθένεια, που είχε, ναι, μια ασθένεια. Ναι, που ήσασταν μαζί και που απευθύνατε έκκληση για τη σωτηρία του. Εγώ τον μπέρδεψα και συγχωρήστε με. Πείτε μας λίγο για αυτές τις ώρες της αγωνίας εκεί στην Αττική Οδό. Θα σας το πω συνοπτικά, μπαίνοντας στην Αττική Οδό, δεν μας πήραν χρήματα γύρω στις 12 παρά 25 παρά 20. Στα πρώτα, μέχρι την πρώτη πινακίδα που είναι περίπου στα 600 μέτρα που λέει Σπάτα, προς Σπάτα, άρχισε το μποτιλιάρισμα. Μέχρι να πάμε στον Α, πριν το Holiday, όχι τον Α, πριν το Holiday, κάναμε καμιά ωρίτσα. Λέω, θα φύγουμε. Σε κάποια στιγμή έρχεται ο κύριος που είχα μέσα μου και ζήταγε βοήθεια να μπει μέσα γιατί δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Έλα, άνθρωπέ μου, του λέω, τον βάζω μέσα. Και μείναμε μαζί μέχρι το πρωί σήμερα που κατάφερα και εγώ και αυτός να βγούμε σώοι από εκεί. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν όταν πήγε η ώρα 2 περίπου και άκουγα από τους διάφορους υπεύθυνους να κάνουν την περιγραφή τους, γελούσαν. Η μόνη μου κουβέντα που έλεγε ήταν ψεύτες. Και το λέω και κυριολεκτό, διότι έλεγαν ότι είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα. Εκεί μιλάμε για χιλιάδες αυτοκίνητα. Έλεγαν ότι δεν είναι τίποτε. Έπρεπε να βάλουν αλυσίδες. Ποιες αλυσίδες να βάλουμε? Αν υποθέσουμε, ποιες αλυσίδες να βάλουμε? Περνούσε η ώρα. Λέγανε θα μας φέρουν μια κουβέρτα. Λέγανε θα μας φέρουν ένα νερό. Λέγανε ότι θα μας δώσουν κάτι να φάμε. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μέχρι που πήγε η ώρα, άρχισα σε κάποια στιγμή και εγώ να γανακτώ και οι άλλοι, βλέποντας μια κυρία άλλη που είχα μέσα να θέλει να πάει να κάνει το προσωπικό της στο ΒΣΕ που δεν υπήρχε, ήταν μόνο στα χιόνια και με τη θέα των άλλων γύρω, και της λέω μην τρέπεσαι, θα γυρίσω την πλάτη, θα προσπαθήσω να σε καλύψω, μη στενοχωριέσαι, μου λέει, θα τα καταφέρω. Το ίδιο και ο άλλος κύριος, το ίδιο και άλλες κυρίες και άλλοι ηλικιωμένοι άνθρωποι κτλ. Περνούσε η ώρα. Ας πάρουμε το 112, ας πάρουμε την Αττική Οδό. Τίποτα. Μηδέν. 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 Το μόνο που έλεγα, να τους καθησυχάσω, ότι κάθε μία ώρα ή κάθε 45 λεπτά θα ανάβω τη μηχανή, να ζεσταίνεστε για 5 λεπτά, διότι θα τελειώσουν τα κάψιμα. Και από ό,τι βλέπω εγώ και με τη διαίσθησή μου, γύρω στις 11 με 12 θα δούμε και βλέπουμε. Λένε σε κάποια στιγμή ότι θα έρθει ένας προαστιακός να τους παραλάβει κτλ. Να βγούνε πού? Ο άνθρωπος έπαθε σοκ δίπλα μου όταν βγήκε έξω με τέτοιο κρύο, με αυτή την και 75 ετών. Αν ήταν κάποιος εκεί να τον βοηθήσει να πάει ως το σταθμό του προαστιακού, πιθανώς και να τα κατάφερνε. Αν τον πιθανώς, ναι, πάει... αλλά πώς θα ανέβαινε μόνος στο γέρο. Αν έχει μια σκάλα, κάτι. Τα πεζούλια στις ράγες. Αυτό λέω, δεν υπήρξε μέχρι πολύ αργά καμία οργάνωση. Η αγανάκτησή μου, κύριε Βαγγελάτο. Κανένα σχέδιο. Ψεύτες. Ψεύτες. Τίποτα άλλο. Ψεύτες. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Σε κάποια στιγμή, ναι, άρχισα να τουρτουρίζω, παθαίναμε σοκ μέσα. Η κοπέλα λέω, κυρία μου, λέω, αν θέλεις μπορείς εσύ να πας να μείνεις στο αεροδρόμιο, τουλάχιστον να είσαι στη ζέστη, αλλά θα τα καταφέρεις, λέω. Θα τα καταφέρω. Τέλος πάντων, πήγε με το ζόρι, την βάλαν και σε ένα κάπου εκεί πέρα να καθίσει, γιατί άργησε να έρθει. Μετά από μία ώρα ερχότανε, κάθε μία ώρα ερχότανε. Πέραγε σειρμός. Ναι, το τρένο. Εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους εκεί δίπλα, έτσι πώς περνάγανε και πηγαίνανε μέσα από τις ράγες και στις αποβάθρες. Αυτό έγινε τελείως
ασύντακτα. Δεν υπήρχε κάποιο να το καθοδηγήσει και να του προστατεύσει. Πολύ επικίνδυνο, κύριε Βαγγελάτη. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχετε απόλυτο. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ επικίνδυνο. Λέτε τώρα. Να πηδήξει ο 75χρονο ή ο 80χρονο. Μα και ο νεαρό τώρα, κύριε Χρήστο μου. Δηλαδή αυτέ οι εικόνε. Εκεί πόσο κόστιζε να υπάρχουν. Αγανάκτηση. Τη αστυνομία κάποιοι άνθρωποι. Τη πολιτική προστασία κάποιοι. Κάποιο να καθοδηγήσει του ανθρώπου αυτού. Και εκείνη και το ερώτημα. Μετά... Γιατί δεν μπήκε αστυνομία εγκαίρω να βοηθήσει και να κατευθύνει. Τέλος πάντων, μην πούμε τίποτα άλλο, κύριε Χρήστο, αφού είστε καλά και όλα αυτά που μας είπατε έτσι τόσο γλαφυρά.